Μία ακόμα εκπομπή «Κάντο γρήγορα» με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλεσχατζή. Να πούμε... Στη σημερινή εκπομπή μάλλον έχουμε... Ναι, πρωτού ξεκινήσουμε. Να αναφέρουμε ότι ο χορηγός μας για σήμερα είναι το Coffee Love. Είναι ένα νέο σχετικά κατάστημα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 146. Μία από τις πιο ωραίες καφετέρειες που έχω δει εγώ τουλάχιστον στη Νέα Σμύρνη. Εξαιρετικό καφέ. Έχουν και αυτά τα ντόνατς με τον καφέ, τα οποία είναι έτσι πολύ δελεαστικά, θα έλεγα. Και όχι μόνο καφές, και τα παιδιά που έχουν το μαγαζί. Τα παιδιά είναι πολύ καλά. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Να πούμε ότι είναι κάθε μέρα ανοιχτό από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να πούμε και το τηλέφωνο για το delivery είναι 210-93-33-201. Και νομίζω ότι... Είμαστε κι εμείς κάθε μέρα εκεί. Καλά, εντάξει, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Άμα κάτι είναι καλό, το τιμάς, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ πέρα. Έχουμε, να θυμίσουμε, 15 του μήνα το πρωί, ένα τουρνουά πινκ-πονγκ που διοργανώνουμε με το Κάντο Πράξη. Και έχουμε εδώ και τον Κωστήρα Αναγνωστόπουλο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Παίζουμε συχνά πινκ-πονγκ με τον Κωστή. Ναι. Ναι, θέλω να ρωτήσω τώρα και δημόσια. Ναι. Θα έρθεις? Φυσικά και θα ερχόμουν στο τουρνουά αυτό και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρατε να αναγνωρίσετε το τουρνουά. Αλλά δυστυχώς συμπίπτει με την εκδρομή που κάνει ο σύλλογος μας. Ο Σύλλογος Ποιότητας Ζωής κάνει μια εκδρομή στις Καρδιές Λακωνίας εκείνη τη μέρα και θα πάω κι εγώ. Οπότε δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω. Αλλά επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά ότι όχι απλά θα πάρω μέρος στο τουρνουά, αλλά θα είμαι και ανταγωνιστικός στο πινκ-πονγκ. Εντάξει, γιατί νομίζω έχω ότι... μια σχετική εμπειρία με το άθλημα. Οι μεγάλες δηλώσεις. Ναι, για να δούμε. Θα κάνω δηλώσεις εδώ. Έτσι. Αφού βρήκα μικρόφωνο, θα κάνω δηλώσεις. Πάμε λοιπόν. Κάτι για σένα. Ας αρχίσουμε με τα απλά. Το επάγγελμά σου, τις σπουδές σου. Ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι μηχανικός δικτύων. Οι σπουδές μου ήταν πάνω στην ψυχολογία, οι πρώτες σπουδές που έκανα. Μετά ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία πληροφορικής εδώ στη Νέα Σμύρνη και στην πορεία εξειδικεύτηκα πάνω στο αντικείμενο των δικτύων. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ και σχεδιάζω εκπαιδευτικές πλατφόρμες για σεμινάρια και για μεταπτυχιακά προγράμματα. Εγώ κάνω δηλαδή το κομμάτι της υποδομής της δικτυακής πάνω σε αυτά τα προγράμματα και ό,τι άλλο έχει να κάνει με δίκτυα και εφαρμογές δικτυακές και διαδικτυακές, αυτό είναι το βασικό κομμάτι της εργασίας μου. Ενδιαφέρον. Άλλες ασχολίες, ασχολείσαι με τον αθλητισμό, παίζεις μπάλα, μπάσκετ? Κοίταξε να δεις. Παλιότερα έπαιζα ποδόσφαιρο, δηλαδή με φίλους και τα λοιπά, και μπάσκετ ενίοτε. Το μπάσκετ μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και το ποδόσφαιρο, απλά στο μπάσκετ δεν ήμουν τόσο αποδοτικός. Mm. Στο ποδόσφαιρο ήμουν πιο αποδοτικός, γιατί μου έδινε δυνατότητα, όπως παλιά λέγαμε, να κάθομαι καφενείο, να είμαι υποδοχεία στον μπάσον και αρκετές φορές να τελειώνω τις φάσεις. Ήμουν καλός να τελειώνω τις φάσεις. Ενώ στο μπάσκετ ήθελε πάρα πολύ τρέξιμο, ήθελε έτσι λίγο πιο... ήταν πιο... κοπιώδες, ας πούμε, σε σχέση με το ποδόσφαιρο, οπότε ενώ μ' άρεσε πάρα πολύ και να το παρακολουθώ και να παίζω, ας πούμε, απλά όχι σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Και τι ομάδα είσαι? Νομίζω είναι γνωστό, αλλά... Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι απλά, σε αυτή την ερώτηση δεν είμαστε μια ομάδα απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή,
η αναπνοή μας, το αίμα μας, όλη μας η ύπαρξη είναι κόκκινη και μπλε. Δηλαδή δεν υπάρχει ερώτημα, είναι η αναπνοή μας ο Πανιόνιος. Και λόγω του ότι, εντάξει, μεγάλωσα βέβαια σε μια οικογένεια που δεν υπήρχαν εναλλακτικές, δεν μπορέσαμε να δούμε κάτι άλλο με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά και πάλι και από επιλογή Πανιόνιος θα γινόμουν, γιατί και λόγω της καταγωγής μου, αλλά και λόγω και των ιδανικών που φέρει αυτή η ομάδα που θέλουμε και να τα υπηρετήσει αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη θέση ως ομάδα, αυτό που ψάχνουμε εμείς που λατρεύουμε ανιδιωτελώς τον Πανιόνιο, πώς θα ξαναμπορέσει ο Πανιόνιος να υπηρετήσει αυτά τα ιδανικά της ίδρυσής του. Όμως θέλετε να μπορούμε και να αναφερθούμε και σε αυτά. Θα αναφερθούμε και στα του Πανιωνίου, θα το πούμε είναι και αυτό. Είναι ένα topic το οποίο δηλαδή έτσι μπορεί να μιλάω στα μάτια. Να πούμε ότι ήταν στις πρόσφατες εκλογές τώρα του 19, ήταν η δεύτερη φορά που κατέβαινε σαν υποψήφιος. Την πρώτη δεν είχες εκλεγεί. Ήταν το σύστημα, έτσι, δηλαδή ήμουνα στους εκλέξιμους, ήμουνα πάλι στη 10η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Λόγω του προηγούμενου συστήματος, όπως γνωρίζετε, όποιος κέρδιζε τη δεύτερη Κυριακή έπαιρνε bonus εδρών. Ένα τεράστιο bonus εδρών, το οποίο αφαιρείται από τις παρατάξεις περισσότερο από τη Μίζωνα αντιπολίτευση και λιγότερο από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό αφαιρείται από τη Μίζωνα αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε, ναι. Και πάνω κάτω δηλαδή ήμουνα στα ίδια. Άρα υπήρχαν κιόλας μεγάλες διαφορές σε σχέση με την πρώτη σου εμπειρία ως υποψήφιος και στη δεύτερη. Και λόγω του συστήματος. Κοίταξε να δεις. Τι γίνεται τώρα. Το σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο το στηρίζω αναφανδόν και το θεωρώ ό,τι κοντινότερο μπορούμε να έχουμε στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, γιατί έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η απλή αναλογική εξασφαλίζει την ισοτιμία της ψήφου με την αντιπροσώπευση. Τι γινότανε. Το προηγούμενο σύστημα που ήξερες ότι άμα κερδίσεις θα βγάλεις 25 συμβούλους στους 41, ό,τι και να γίνει, ήταν πιο ελκυστικό για πάρα πολλούς να συμμετέχουν στις εκλογές. Με το καινούριο σύστημα, το οποίο το ήξερα και παρόλο που ήξερα ότι πιο δύσκολο να εκλέγεις με το καινούριο σύστημα, γιατί θα υπήρχε η απόλυτη αναλογικότητα, φυσικά και το στήριξα και με αυτό το σύστημα εκλέχτηκα εν τέλει, παρόλο που πήρα πάνω κάτω τους ίδιους σταυρούς και τις ίδιες ψήφους με την προηγούμενη φορά. Οπότε έχει τεράστια διαφορά το ένα σύστημα από το άλλο. Σταματάει αυτή η αναλγησία της εξουσίας που έχει η Δημοτική Αρχή, ευνοεί τις συνθέσεις, το διάλογο και εν πάση περιπτώσει είναι πιο δίκαιο, γιατί ό,τι ψηφίζει ο κόσμος αυτό αποτυπώνεται χωρίς καμία νοθευτική διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια εδώ εγώ θα ήθελα, για να το συζητήσουμε κιόλας, η διαφωνία μου συσσαγωγικά σε αυτό, βεβαίως, είναι ότι σίγουρα έχουμε απλή αναλογική, σίγουρα είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικό σε αυτό που ψηφίζει ο κόσμος, αλλά ειδικά φέτος ήρθαμε και σε μια αντίφαση. Γιατί ναι μεν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει ένα σχηματισμό βάση της ψηφοφορίας του κόσμου, αλλά μετά ήρθε και ένας νόμος του Θεοδωρικάκου που στο αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ που στην ουσία δίνει τον μπόνους πίσω. Κοίταξε, με άλλο τρόπο. Έγινε κάτι χειρότερο. Αυτός ο νόμος του Αυγούστου που δεν τον πήρε χαμπάρι ο κόσμος και θα ήθελα να μιλήσουμε σε αυτό, γιατί ακόμα ο κόσμος νομίζει ότι ο Δήμος διοικείται με απλή αναλογική. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος διοικείται επί της ουσίας με μια μίνι δικτατορία του Δημάρχου και της παράταξης του κάθε Δημάρχου, όχι μόνο. Και το λέω εμπλήρη συνειδήση των λέξεων αυτών, γιατί όταν είναι δοτές οι πλειοψηφίες στις οικονομικές επιτροπές, γιατί αυτό που έκανε ο νέος νόμος Θεοδωρικάκου έδωσε δοτές πλειοψηφίες που δεν είναι, που δεν προέρχονται από την ψήφο, δηλαδή θα ήταν διαφορετικά διαμορφωμένες οι επιτροπές. Τι έκανε, έδωσε δοτές πλειοψηφίες στις πολύ σημαντικές επιτροπές, την οικονομική και την ποιότητα ζωής, και μετέφερε
μεγάλες εξουσίες αυτές τις επιτροπές, άρα ουσιαστικά πήρε τη δύναμη του μοναδικού δημοκρατικά νομιμοποιημένου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και την έδωσε σε δοτές πλειοψηφίες που σχηματίστηκαν μέσα από ένα νόμο. Άρα επί της ουσίας ο νόμος κατήργησε την ψήφο. Νομίζω ότι αυτό, χωρίς να είναι δραματικό αυτό που λέω, είναι στα όρια του πραξικοπηματικού. Εγώ εκεί το θεωρώ. Δεν θέλω. Ξέρω ότι η δημοκρατία είναι καλά εμπεδωμένη πλέον στη χώρα μας, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά αυτό που έγινε στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή, νομίζω ότι. Και δεν άφησε και δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό το φόβο και το συντηρητισμό να αφήσουμε και μια φορά να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα της απλής αναλογικής. Τι θα είχε συμβεί δηλαδή, αν οι παρατάξεις θα αναγκαζόντουσαν, ναι, θα αναγκαζόντουσαν να συζητήσουν, να συνθέσουν και να πάρει και η δημοτική αρχή μια πρόταση της αντιπολίτευσης, της Ελλάδος αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης και να γίνει μια σύνθεση των προτάσεων. Ή, εν πάση περιπτώσει, η δημοτική αρχή να ήταν πιο καλά ελεγχόμενη από την αντιπολίτευση και όχι απλά να κάνει, ας πούμε, το Δημοτικό Συμβούλιο ως ένα θέατρο του παραλόγου που απλά υπάρχουν κάποιες γλάστρες που νομοποιούν την εξουσία της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη και δυστυχώς αυτό ο νόμος το πραγματικά το φαλκίδευσε σε βαθμό που αυτή τη στιγμή δίνουμε τεράστιες μάχες και που με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής θα είχαν κερδιθεί και θα είχαν δημιουργηθεί πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες από αυτά που η Δημοτική Αρχή θέλει και αυταρχικά περνάει. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε... Έχω διπλό ερώτημα. Ναι. Πιστεύεις ότι πρώτον ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση και συζήτηση πραγματικά και όχι, ας πούμε, επιφανειακά. Επιφανειακά ή το να μην γίνεται καθόλου. Με κάποια συναλλαγή, ας πούμε. Ναι. Και το άλλο είναι ότι... βασικά, όχι, απάντησέ μου, πες μου γι' αυτό. Για ποιο. Πες μου για το αν πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση. Φυσικά, και να... Φυσικά, αν δεν πίστευα στη συνεννόηση, δεν θα πίστευα και στην απλή αναλογική και δεν θα πίστευα γενικότερα στη συνεργασία. Αν παίρνουμε ως αξίωμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, τότε οδηγούμαστε σε αυταρχικά καθεστώτα. Γιατί η δημοκρατία βασίζεται πάνω στη συνεννόηση. Και η δημοκρατία προφυλάσσει και τις μειοψηφίες. Δεν προφυλάσσει και αναδεικνύει μόνο τις πλειοψηφίες. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Οπότε εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση και θα υπήρχε συνεννόηση εκ των ενόντων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα της Δημοτικής Αρχής, όταν βλέπαν ότι θα υπήρχε κάποιος περιορισμός, θα λειτουργούσαν περιοριστικά και στους ίδιους τους εαυτούς. Γιατί ξέρουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Τώρα που υπάρχει αυτή η ασυδοσία, μπορούν και λειτουργούν με ασυδοσία. Τώρα λοιπόν, σε αυτή την πραγματικότητα, οι μάχες που δίνει η αντιπολίτευση, που λες, πιστεύεις ότι θα έχουν κάποιο αντίκτυπο, θα έχουν κάποια ουσία, εφόσον δεν παίρνουν αυτή τη αποφάσεις στο σου. Αυτή τη στιγμή, και αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό προς τα έξω, η αντιπολίτευση είναι πλειοψηφία. Είμαστε 21 σύμβουλοι στην αντιπολίτευση έναντι 20 στη συμπολίτευση. Η συμπολίτευση προέκυψε από τη σύμπραξη των παρατάξεων Λαρίση και Τζουλάκη, η οποία προφανώς έγινε πάνω στη βάση της κατανομής των οφιτσίων και των αντίστοιχων ρόλων που μπήκανε προφανώς σε αυτή τη συναλλαγή. Αυτό είναι άλλου τύπου συνεργασία, αυτό είναι συναλλαγή. Εμείς στην αντιπολίτευση που έχουμε πραγματικά αρκετές διαφορές και είμαστε διακριτές παρατάξεις με αρκετές διαφορές, έχουμε καταφέρει και πάνω σε θέματα τα οποία είναι μείζωνα, όπως το Μινέτα που είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, έτσι, το οποίο έχει βέβαια και την ομπρέλα της νομιμοφανούς διαδικασίας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ζημιώσει απίστευτα την πόλη οικονομικά, εκεί πέρα έχουμε καταφέρει και έχουμε συμπλεύσει ώστε να το φέρουμε αυτό το θέμα. Δεν θέλανε καν να το συζητήσουμε. Ναι. Η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε καν να έρθει προς συζήτηση. Μαζέψαμε 21 υπογραφές, το φέραμε προς συζήτηση και μετά είχαν ισχυρή άρνηση στο να έρθει σε ψηφοφορία αυτό το θέμα. Γιατί είχε πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή και θέλανε να πούνε ότι εφόσον αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βέβαια, είδε πάρα πολλά τα
τα διαδικαστικά και τα επί της διαδικασίας πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει όπως πρέπει, οπότε είχαμε πάρα πολλούς λόγους να το αναδείξουμε αυτό το ζήτημα, αλλά αντιμετωπίσαμε μια στεναρή αντίδραση, ιδιαίτερα από τον Δήμαρχο, ο οποίος το φροντίζει αυτό το θέμα προσωπικά. Αυτός ξέρει γιατί. Όπως είπες και εσύ, είστε πλειοψηφία στην αντιπολίτευση. Ναι. Θεωρητικά έχετε τη δύναμη με τα χέρια σας. Σε ένα ψήφισμα δηλαδή μπορείτε να περάσετε το δικό σας. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουμε δει να γίνεται. Δηλαδή δεν έχει περάσει ποτέ κάποιο ψήφισμα που φέρει αντιπολίτευση. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Μείωση τελών δεν είδαμε, ας πούμε. Mm-hmm. Και σε αυτό το ρόλο, αυτό το αποτέλεσμα το έφερε η διπλή ψήφος. Ναι. Του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σχεδόν όλοι έχουν περάσει με τη διπλή ψήφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ακριβώς, οποία ναι. Στην ουσία υπερκαλύπτει τη διαφορά. Ναι, δηλαδή όταν όχι. Πρέπει να είναι ισοπαλία. Πρέπει μόνο να είναι 20-20 για να σου. Ναι, για να δηλαδή το φέρει στο 21-20 δεν μπορεί η διπλή ψήφο να μετρήσει. Όχι, δεν σαν τα εκτός έδρας γκολ, ας πούμε. Η διπλή ψήφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει καταλάβει ότι είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι Πρόεδρος μόνο της δικού σας αρχής. Η ερώτηση σε αυτό που ναι. Θέλω να ρωτήσω είναι τι έχει κερδίσει η αντιπολίτευση για την πόλη. Κοίταξε να δει. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει καταφέρει η αντιπολίτευση είναι να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα απέναντι σε αυτό που αυταρχικά προσπαθεί να επιβάλλει η Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν φέρνει τι κάνουν. Η Δημοτική Αρχή, φανταστείτε ότι έβαζε τα Δημοτικά Συμβούλια επί 2 μήνες, στις 2,5 ώρα το μεσημέρι, για να έχουμε εμείς απώλειες, γιατί οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι. Ναι. Της Δημοτικής Αρχής έχουν ως μοναδική τους ασχολία και πέστε το όπως θέλετε, τα του Δήμου. Αυτοί λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, μπορούν εμείς λοιπόν, το βάζανε σε τέτοια ώρα, ώστε να υπήρχαν απώλειες από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ήταν σύσσωμη η αντιπολίτευση, δεν προχωρούσαν με έναν τρόπο τελείως αυταρχικό στις διαδικασίες της ψηφοφορίας, γιατί θα τις χάνανε, και τις κάνανε τις ψηφοφορίες μόνο όταν βλέπανε, μετρώντουσαν αριστερά-δεξιά, όλοι λοιπόν, το Δήμαρχο με πάρα πολύ άγχος να μετριέται. Και να είναι συνέχεια στο τηλέφωνο για να λέει έλα εσύ, φύγε εσύ. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο με απαξία. Δηλαδή έρχονται μόνο όταν είναι να ψηφίσουν, τους παίρνουν τηλέφωνα για να έρθουν, φεύγουν, ξανάρχονται. Νομίζω ότι αυτό είναι το να εκπροσωπείς την πόλη, είναι αυτό. Έτσι. Και έχουν και θέσεις κλειδιά, δηλαδή πρόεδροι νομικών προσώπων κτλ. Αυτό δεν είναι λίγο προσβλητικό για τον κόσμο. Είναι προσβλητικό. Δηλαδή, εμένα με προσβάλλει προσωπικά, ας πούμε. Είναι απόλυτα προσβλητικό και είναι και πραγματικά, δηλαδή, εγώ είναι απορίας άξιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμπεριφέρονται έτσι απαξιωτικά. Ειδικά όταν δεν έχουν καταλάβει μάλλον την ευθύνη και το τι εκπροσωπούν. Εμείς εκλεγήκαμε με την ψήφο κάποιου. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε κάποιους. Εγώ εκπροσωπώ τους ανθρώπους που με βοήθησαν να εκλεγώ. Εκπροσωπώ αυτά που προεκλογικά δεσμεύτηκα να υπηρετήσω. Αυτοί τι ακριβώς νομίζουν ότι κάνουν όταν φεύγουν και ξανάρχονται μόνο όταν είναι δύσκολες οι ψηφοφορίες. Και εντωμεταξύ, ο Δήμαρχος προσπαθεί να πάει ας πούμε, στο λιγότερο δυνατό, βάζει ένα συμβούλιο το μήνα, ενώ υπάρχουν απίστευτα θέματα. Ακόμα και το μικρότερο θέμα από κάτω κρύβει πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα και προσπαθεί ψεκάστα σκουπί στη τηλεόραση. Δηλαδή, μια διαδικασία τελείως απαξιωτική που πραγματικά αυτό με έχει στεναχωρήσει που είμαι νέος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Και είναι και κρίμα γιατί πώς θα παρακολουθήσει κάποιος τα Δημοτικά Συμβούλια από τους νέους ανθρώπους, ώστε να πει: θέλω και εγώ να συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω και εμένα η φωνή μου να ακουστεί. Θέλω και εγώ να είμαι μέρος ενός δημιουργικού πράγματος και όχι απλά να είμαι ένας κομπάσος. Να πούμε ότι συμμετέχεις και σε δύο επιτροπές, ναι. Έτσι, την οικονομική αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και τη δευτεροβάθμια. Σωστά, πολύ σωστά. Δύο λόγια να ξεκινήσουμε από, δεν ξέρω, από ποια θέλεις. Κοίταξε να δεις, η Οικονομική Επιτροπή αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό όργανο του Δήμου. Οι διαδικασίες εκεί είναι ακόμα πιο θλιβερές. Έρχονται θέματα τα οποία... Έρχονται συνέχεια έκτακτα θέματα, τα οποία έρχονται τεχνιέντος ως έκτακτα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να έρθει ως τακτικό, μόνο και μόνο
με την ίδια λογική του ψεκάστη, σκουπίστε τη λόση και να μην έχετε και τη δυνατότητα. Κοίταξε να δεις. Εγώ στην Οικονομική Επιτροπή και ο Θοδωρής ο Καστρός που είμαστε μαζί και ο Γιώργος Κουτελάκης, γιατί είμαστε ένα λαξ, φροντίζουμε να είμαστε απόλυτα διαβασμένοι. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε άλλο αυτό. Να πηγαίνουν άνθρωποι αδιάβαστοι στις επιτροπές, να πηγαίνουν άνθρωποι αδιάβαστοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απίστευτο. Εξίσου προσβλητικό με το να μην πηγαίνουν. Εμείς λοιπόν διαβάζουμε μέχρι και την τελευταία, δηλαδή ακόμα και η προμήθεια χαρτικών ειδών στα σχολεία πρέπει να διαβαστεί, γιατί από κάτω μπορεί να κρύβει κάτι άλλο. Τα πάντα πρέπει να ελέγχονται. Δηλαδή το κάθε θέμα της Οικονομικής Επιτροπής, πραγματικά σου μιλάω, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μίνι σκάνδαλο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και τα λέω με πάσα συνείδηση των λόγων μου. Δεν μπορείς να μην διαβάσεις και να μην έχεις πλήρη εικόνα του τι ψηφίζεις. Οι άνθρωποι θέλουν απλά με τις πλειοψηφίες που τους έχουν, τις ορισμένες πλειοψηφίες, να περνάνε τα θέματα έτσι, χωρίς διάλογο, χωρίς συνεννόηση, χωρίς να έχουν αφομοιώσει ούτε μία πρόταση της αντιπολίτευσης και πες όχι μόνο της Μίζωνος αλλά και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Μια μικρή πρόταση να προστευθεί, ας πούμε, καταρχάς δεν έχουν και πολιτική. Η πολιτική τους είναι απλά να εξυπηρετούν συνέχεια αυτό, να τροφοδοτούν τους ημέτερους και να εξυπηρετούν αυτό το μήνυ καθεστώς που έχουν πολλοί. Δεν μπορώ να πω, σε αυτό στην επικοινωνία είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που επικοινωνιακά έχουν στήσει, το άρτος και θεάματα κτλ. Κτλ. Αυτό που ζούμε δηλαδή όλη στην πόλη και τα βατερλό στα έργα, τα βατερλό με το Πανιόνιο και το κλειστό, το οποίο αυτό είναι ένα μείζον θέμα για την πόλη, γιατί απασχολεί χιλιάδες παιδιά πρωτίστως που δεν έχουν πού να αθληθούν. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή, για να το συνδέσω, εκεί πέρα δίνουμε μεγάλες μάχες για να μπορούν τα γυμναστήρια των σχολείων να διατίθενται στις ομάδες. Δυστυχώς και εκεί, τώρα, συγγνώμη που δεν έχω πάρει τη φόρα και μιλάω, αλλά είναι ενδιαφέροντα. Πρέπει να ακουστούν αυτά. Ναι, όχι, λέω, και εμείς θέλουμε και εσείς να με διακόπτε αν θέλετε να κάνετε κάποια άλλη ερώτηση. Αλλά η δευτεροβάθμια επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να έχει τα σχολεία στην επίβλεψή της και πώς θα διατίθενται κτλ. Εκεί πέρα δίνουμε μεγάλη μάχη ώστε να καταλάβουν και οι καθηγητές και οι άλλοι παράγοντες που συμμετέχουν στην Επιτροπή ότι τα σχολεία είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει μόλις κλείνει η πόρτα μετά να αποδίδεται στην κοινωνία. Και ποια είναι η κοινωνία, τα παιδιά που αθλούνται, άλλοι σύλλογοι που χρησιμοποιούν τα υπόντια, ας πούμε, ή κάποιοι άλλοι σύλλογοι που χρησιμοποιούν τα αμφιθέατρα για να κάνουν τις εκδηλώσεις και πολύ καλά κάνουν. Πρέπει να αποδίδεται στην κοινωνία και δίνουμε μάχη ώστε τώρα που το κλειστό με απίστευτη εγκληματική υπαιτιότητα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής είναι εγκρεμισμένο και δεν βλέπουμε κάποιο φως στο να λύνεται γρήγορα αυτό το πρόβλημα, να μπορούν αυτοί οι χώροι άθλησης να χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι σε οριακό σημείο. Ναι, αλλά σχετικά με το κλειστό, ούτε από τον Πανιόνιο είδαμε αντίδραση έντονη. Δηλαδή η αντίδραση σημαντική σε σημαντικό βαθμό ήταν από τον κόσμο. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην πω τα πράγματα με το όνομά τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ πήγα στην πίτα του Πανιωνίου και απογοητεύτηκα. Δεν απογοητεύτηκα με την εκδήλωση, απογοητεύτηκα ότι δεν υπήρχε μια αντίδραση από τους παρευρισκόμενους κάτω. Σε αυτά τα πράγματα ανέβηκε ο δήμαρχος πάνω και η κουστοδία που μάζεψε, που πάει από πίσω πάντα για να βραβεύσει, άκουσον. Που δεν έχω καμία σχέση με τον Πανιόνιο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν έχουν περάσει ούτε απ' έξω. Λοιπόν, εντάξει, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που εκμεταλλεύονται το όνομα του Πανιόνιου για να βγάλουν λεφτά. Θα τα πούμε και ονόματα, θέλετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά για την οικονομία της συζήτησης. Και ο μόνος γραφικός από κάτω, μαζί με κανένα δύο που ψέλησαν κάποιο αντίλογο σε αυτά τα πράγματα του. Τα άναρθρα που έβγαζε ο δήμαρχος στις κραυγές, αυτές που λέει πήγα στον Πατούλη και είπαμε, αλλά αυτό και που δεν είναι τίποτα, ένα μηδέν, ας πούμε. Και αντί να πούνε, τι να πω, ήταν πολύ θλιβερό το θέμα. Δεν υπάρχει μια οργανωμένη αντίδραση από τον Πανιόνιο, δεν υπάρχει πραγματικά, δηλαδή πρέπει και η διοίκηση του Πανιονίου να αναλάβει πρωτοβουλίες για αυτό το πράγμα, να ενημερώσει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο να πηγαίνουν τα παιδιά στις ακαδημίες και να έχουμε κόσμο. Ο Πανιόνιος δεν εξυπηρετεί αυτό το πράγμα σε αυτήν την πόλη. Ο Πανιόνιος εξυπηρετεί πολύ σπουδαία πράγματα που θα πρέπει να γίνει μια επανοηματοδότηση το τι είναι ο Πανιόνιος για αυτήν την πόλη.
Εντάξει, δεν είναι απλά για να λέμε να βγάλουμε και φέτος τη χρονιά, να έχουμε και τα σωματεία από κάτω κτλ. Κτλ. Πρέπει να δούμε πώς θα παίξει το ρόλο του Πανιώνιος όπως τον έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό κιόλας, για μας που ζούμε μέσα από αυτή την ομάδα, δεν μας ενδιέφερε και ποτέ αυτού του τύπου ο πρωταθλητισμός, αυτού του τύπου ας πούμε η συνδιαλλαγή με τις παράγκες κτλ. Εμείς θέλαμε έναν εξάρτητο, έναν Πανιώνιο που να δίνει ένα διαφορετικό παράδειγμα στην κοινωνία. Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε. Επειδή αναφέρθηκες κιόλας στην πίτα του Πανιωνίου, ναι, ήσουν από τους λίγους κιόλας που κάθισες μέχρι το τέλος. Ναι. Φυσικά θα καθόμουν μέχρι το τέλος. Επειδή είδαμε πολλούς δημοτικούς συμβούλους να φεύγουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δεν είναι, φεύγουν τσαντισμένοι. Ναι, άμα δεν υπάρχει λόγος να φεύγεις, είναι νομίζω προσβλητικό προς την οποιαδήποτε εκδήλωση. Δηλαδή, εκτός αν έχεις κάτι πολύ σοβαρό να κάνεις. Και ο λόγος που φεύγαν είναι επειδή δεν βραβεύσανε κόσμο. Ναι, ναι. Και νομίζω αυτό είναι το πιο θλιβερό. Ναι. Και μια και είπαμε για τις πίτες. Ναι. Εσύ σε πόσες πίτες πήγες? Κοίταξε. Γιατί είναι... Ωραία. Φέτος η αλήθεια είναι ότι πήγα σε πολλές πίτες, αλλά πήγα στις πίτες που ήθελα να πάω. Δηλαδή, δεν θα πήγαινα σε κάποια πίτα μόνο και μόνο για να δώσω μια παρουσία. Πήγα στους Πόντιους, τους οποίους εκτιμάω πάρα πολύ. Πήγα στους Σύμβριους, τους οποίους εκτιμάω παρομοίως. Στους Σύλλογο Γονέων θα πήγαινα οπωσδήποτε. Στον Πανιώνιο, όπως κάθε χρόνο. Και βασικά, κοίταξε να δεις, όσους με καλέσανε, πήγα. Γιατί θεωρώ πάρα πολύ τιμητικό να με καλεί όλα στην πίτα. Το έστω και αν είναι τύπης, επειδή αυτή τη στιγμή την χάνει. Καταρχάς, τώρα έμαθα για τη σπίτι. Γιατί όταν δεν είσαι δημοτικός σύμβουλος, δεν ξέρεις και τι συμβαίνει, ας πούμε. Δεν τρέχεις από πίσω για να κάνεις χειραψίες. Το έκανα επειδή με καλέσανε και θεωρούσα και τιμητικό ότι με καλέσανε και το θεωρώ και πολύ ωραίο, ας πούμε, να πας και να. Και στην πίτα του Χάντμπολ του Πανιωνίου πήγα, βεβαίως. Που πρέπει να πω ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στο Χάντμπολ, για μια τεράστια προσπάθεια. Αυτή είναι μια γιγαντιαία προσπάθεια που γίνεται εκεί. Είναι πολλά τα προβλήματα, ναι, είναι η αλήθεια. Είναι γιγαντιαία και αυτό προσπάθεια και πιο μεγάλη. Είναι αυτό που μας κάνει περήφανος. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι ναι, το γυναικείο Χάντμπολ μας κάνει περήφανος αυτή τη στιγμή. Και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται εκεί. Αυτό μας κάνει περήφανος ως Πανιώνιους. Είναι νομίζω πιο κοντά στην ιδέα του Πανιωνίου και εκεί πρέπει να γυρίσουν όλα τα τμήματα του Πανιωνίου. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε και πριν, να δοθούν ξανά τα νοήματα στην πραγματική τους βάση και να... Πάμε σε ένα γρήγορο, ναι, διαλυματάκι, να το χαλαρώσουμε λίγο. Ναι, ωραία, μπράβο, γιατί και εγώ είμαι πολυλογάς. Και επιστρέφουμε.
κατέψαμε επί δύο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω στις επιτροπές. Ναι, ναι. Θέλω να μας πεις λίγο τα νούμερα που υπάρχουν. Πώς είναι από κάθε παράταξη και αν ουσιαστικά έχετε λόγο, άμα περνάει κάτι δικό σας. Κοίταξε, δώσαμε μεγάλη μάχη για να ερμηνευτεί όταν γινόταν η κατάρτιση των επιτροπών. Αλλά δυστυχώς οι επιτροπές καταρτίστηκαν με την ερμηνεία του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Άρα, παρόλο που έλεγε ότι τα δύο τρίτα, τόσο πάντων, είναι κάποια πράγματα μαθηματικά, ας πούμε, γιατί μετά από αυτόν την παρέμβαση που έγινε την νομοθετική αυτή, η οποία προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο ώστε να δώσει την απόλυτη εξουσία στους δημάρχους, έγινε μια κατάφορη, ας πούμε, αδικία σε σχέση με το πώς θα ήταν καταρτισμένες οι επιτροπές με την απλή αναλογική. Αυτή τη στιγμή στην εννιαμελή επιτροπή, την οικονομική, η δημοτική παράταξη με τη δοτή πλειοψηφία έχει, η δημοτική αρχή έχει 6 μέλη και η υπόλοιπη αντιπολίτευση 3 και δυστυχώς δεν εκπροσωπείται όλη η αντιπολίτευση, ενώ θα μπορούσε να εκπροσωπείται πιο ευρεία η αντιπολίτευση με τις λοιπές παρατάξεις της Ελλάσσονος. Εμείς έχουμε 2 μέλη και άλλο ένα μέλος έχει η παράταξη της Στροφής με τον Θέμη τον Παυλόπουλο. Μετά τη σύμπραξη πήρανε και το άλλο μέλος της. Θα ήταν δηλαδή 5-4 με τη Δοτή. Μετά τη σύμπραξη πήρανε και το άλλο μέλος. Άρα έχουμε 5 συν 1 συν μία δηλαδή, 6-3. Και 6-3 μετά τη σύμπραξη. Double score. Αλλά και, δηλαδή και η σύμπραξη να είχε γίνει, πάλι δεν θα είχαν με βάση την απλή αναλογική την απόλυτη, ας πούμε, κυριαρχία στην επιτροπή αυτή. Άρα είναι άνηση μάχη κατά κάποιο τρόπο. Κοίταξε να δεις. Όσον αφορά τις ψηφοφορίες, πάλι είναι δύσκολο να ανατραπεί, γιατί άμα ο πρόεδρος ή όποιος είναι εκείνη τη στιγμή προεδρεύων της Επιτροπής, θα δει ότι δεν βγαίνουν τα κούκια και θα αναβάλει τις ψηφοφορίες ή δεν θα συγκαλέσει καθόλου την Επιτροπή. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ γόνιμη η αντιπολίτευση που γίνεται μέσα στις Επιτροπές και είναι και πάρα πολύ καλό το ότι ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με τα ίδια τα θέματα. Ας πούμε τώρα ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε και εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι η σύμβαση με το ΣΕΦ. Ως γνωστόν, ο Δήμος έχει κάνει μια σύμβαση με το ΣΕΦ για να προπονούνται τα σωματεία λόγω της κατάρρευσης, της κατεδάφησης του κλειστού. Από τα στοιχεία που μας έχει προσκομίσει ο πρόεδρος της Επιτροπής, δεν φαίνεται ότι υπάρχει καινούργια σύμβαση. Υπάρχει μια παλιά σύμβαση, η οποία δεν ανανεώνεται μονομερώς, ή μάλλον δεν ανανεώνεται αυτόκλητα μέσω της ίδιας της σύμβασης. Άρα αυτό σημαίνει ότι η σύμβαση έχει λήξει, γιατί έγινε το 18 και ήταν μονοετής. Okay. Και αυτή η σύμβαση δεν έχει εξυπηρετηθεί και οικονομικά από πλευράς του Δήμου. Άρα χρωστάμε κιόλας στο ΣΕΦ. Άρα αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που μας έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος της Επιτροπής, είμαστε στον αέρα. Άρα τα σωματεία που βρίσκονται. Τα σωματεία βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός του ΣΕΦ. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνενετικοί μπορούμε, ώστε να εξασφαλίσουμε και εμείς σε αυτό θα δίναμε μια θετική ψήφο στο να πληρωθούν τα λεφτά, να ανανεωθεί η σύμβαση, γιατί εμείς θέλουμε τα σωματεία να είναι ζωντανά. Αλλά σας αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι και το πιο... Υπάρχουν και άλλα πολλά που μπορώ να σας πω, που αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των παρατάξεων στην Οικονομική Επιτροπή. Οι άλλες παρατάξεις που δεν συμμετέχουν, ανεξάρτητα αν έχουν δικαίωμα ψήφου ή όχι, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τόσο μείζωνα ζητήματα, τα οποία είναι δηλαδή τεράστια σημασίας. Οπότε παρόλο που μπορεί να περνάει με τις δοτές πλειοψηφίες τα θέματα, έχει τρομερή αντίδραση και έχει και ξέρει ότι αυτά τα πράγματα θα επικοινωνηθούν και θα γίνει κοινωνός η πόλη της Νέας Μύρνης και θα γνωρίσει το τι συμβαίνει. Απλά το δικό μας το πρόβλημα, όντας ένας ανεξάρτητος και εντελώς αδέσμευτος συνδυασμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που αυτό είναι από θέση και φύση τώρα είναι, αλλά και θέση, δηλαδή θέλουμε να είμαστε
ακαπέλωτη, ας πούμε, έχουμε μια δυσκολία να το επικοινωνήσουμε, γιατί δεν έχουμε τα μέσα, δεν έχουμε τα εργαλεία να μπορέσουμε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά αν αυτά τα πράγματα που γινόντουσαν στην Οικονομική Επιτροπή και αυτά τα θέματα που προχώρησαν στην Οικονομική Επιτροπή είχαν αποκτήσει ευρεία, ας πούμε, αν το ήξερε ο κόσμος. Ναι, βεβαίως. Τότε πιστεύω θα είχαμε άλλες εξελίξεις. Αλλά όταν έχεις την απόλυτη εξουσία, δυστυχώς έχεις και τον τρόπο αυτά τα πράγματα να τα περάσεις. Να τα περάσεις. Εδώ τώρα να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, έτσι, σχετικά πιο φρέσκο και πρόσφατο. Είδαμε ανακοίνωση, ναι, από το γραφείο τύπου του Δήμου, του Δήμου, το γραφείο τύπου του Δήμου, που αναφέρεται σε μπαχαλάκηδες οι οποίοι διακόπτουν συνεδριάσεις και δεν θέλουν και το καλό της πόλης και μια έτσι πολύ... Κανονικά αυτό είναι ανάξιο σχολείο. Κανονικά είναι ανάξιο σχολείο. Είναι δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για πολύ φθηνό και... Όχι φθηνό, μιλάμε δηλαδή για... μια προπαγάνδα, μην πω πάλι τα κλισέ, τα γκεμπελιστικά και τα λοιπά και αυτά, γιατί εδώ πέρα ξεπερνάει και αυτό. Εδώ πέρα στήθηκε ένα γραφείο τύπου από τους συμμέτερους, υπάρχει και αντιδήμαρχος, νομίζω, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και τα λοιπά, και χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα μόνο και μόνο για να μπορεί, ας πούμε, να βάλει κατά της αντιπολίτευσης. Και είναι απίστευτο. Ενώ λειτουργεί πλήρως αντιθεσμικά η Δημοτική Αρχή, πλήρως αυταρχικά η Δημοτική Αρχή, να ανατρέπεται αυτή η εικόνα και να στοχοποιούνται οι παρατάξεις, η αντιπολίτευση που προσπαθεί με απόλυτα θεσμικό ρόλο. Γιατί αν εμείς ως παράταξη, νομίζω αυτό πρέπει να μας το αναγνωρίσουν οι περισσότεροι, λειτουργούμε απολύτως θεσμικά. Γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και σεβασμό και πίστη στους θεσμούς που λειτουργούν τους δημοκρατικούς. Είναι απίστευτο να εργαλειοποιείται το γραφείο τύπου, το οποίο συστάθηκε γι' αυτό. Δεν είναι ότι... Γιατί το γραφείο τύπου συστάθηκε πριν από δύο χρόνια, τρία πριν τις εκλογές, για να αξιοποιηθεί. Αυτό, ναι. Έχει μετατραπεί το γραφείο τύπου σε γραφείο παράταξης Τζουλάκη, Δημοτικής Αρχής κτλ. Εγώ δεν μπορώ όμως. Εγώ στεναχωριέμαι και για αυτούς που τα γράφουν αυτά. Δηλαδή για τη δικιά τους την... υπόσταση, πώς νιώθουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί κάνουν και ένα άξιο σχολείο. Δεν έχει διείσδυση αυτό στην κοινωνία. Κάποιος που το διαβάζει καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αστείο πια. Όταν χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις, μπαχαλάκηδες και τα λοιπά και αυτά, δεν είναι. Είναι κενές περιεχομένοι όλες αυτές οι εκφράσεις. Ας έρθουν λοιπόν να μας ρωτήσουν και τη δικιά μας την άποψη για το τι συμβαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά επειδή αυτό που σας έλεγα πριν, εμείς δεν έχουμε τον τρόπο να το δείξουμε, μας παρακολουθήσει κάποιος μέσω του NSTV που τα καταγράφει, τα Δημοτικά Συμβούλια, που μπορεί να τα βρει και στο YouTube και να δει ποιοι λειτουργούν θεσμικά και ποιοι είναι οι πραγματικοί μπαχαλάκηδες. Και πόσες φορές ο Δήμαρχος προσπάθησε να αποτρέψει δημοκρατικές διαδικασίες, ψηφοφορίες και άλλου τύπου. Και πόσες φορές έχουν, δηλαδή τώρα στο προηγούμενο συμβούλιο, θέλανε με έναν τρόπο παράτυπο τελείως να εισάγουν την αναμόρφωση του. Και γι' αυτό μας είπε. Ναι. Φυσικά. Θα δεχτούμε δηλαδή τον παράτυπο τρόπο που προσπαθεί να εισαχθεί ένα θέμα που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού που είναι μείζον. Πώς να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Γιατί να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και τι γινότανε. Αυτό μπορεί και τα προηγούμενα χρόνια να γινότανε από να υπήρχε μια τέτοιου τύπου, ας πούμε, λογική. Δεν δικαιολογείται. Επειδή και καταρχάς τα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτές οι τεράστιες πλειοψηφούσες δημοτικές παρατάξεις με τους 25 συμβούλους και τα λοιπά. Τώρα αυτό τελείωσε. Πρέπει να ακούσεις και την άποψη του άλλου. Πρέπει να σεβαστείς και να εισάγεις κάποια στοιχεία της άποψης του άλλου, γιατί είσαι και μειοψηφία, βρε αδερφέ. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θέλεις να είσαι έστω λίγο ελάχιστα δημοκράτης, πάρε και δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης που αντιπροσωπεύει το 60% των... πόσο είναι τέλος πάντων των ψηφοφόρων. Μα στην τελική αυτό ήταν και το αποτέλεσμα, έτσι, ναι, των εκλογών. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα που είπαμε για το αποτέλεσμα των εκλογών, κάτι που δεν συζητήσαμε ήταν για τη σύμπραξη που έγινε. Τη σύμπραξη και για την αποχή. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Τελειώνουν οι εκλογές, τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Προσωπικά τη σύμπραξη την έβλεπες?
Πίστευες ότι θα έρθει. Ναι, δεν είχα. Εγώ δεν ξέρω ότι λίγοι μπορούν να είναι ακέραιοι σε αυτά που λένε, αλλά και σε αυτά που κάνουν. Γιατί όταν σύσσωμη η παράταξη Λαρίση είχε έρθει στο δεύτερο γύρο στην ομιλία του Γιώργου του Κουτελάκη και χειροκροτούσε, πολλοί θεώρησαν ότι θα στηρίξει οτιδήποτε και τα λοιπά, μια ενδεχόμενη, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι εξέλιξη που μπορούσε να προκύψει. Εγώ δεν το είδα με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν μου έκανε και εντύπωση. Ούτως ή άλλως αυτού του τύπου οι παρατάξεις και αυτού του τύπου οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι σε συναλλαγές, σε τέτοιου τύπου, ας πούμε, κοινοπραξίες, γιατί εδώ πρόκειται περί κοινοπραξίας, έτσι να πούμε. Υπάρχει μια κοινοπραξία. Έχουμε ένα δήμο που το βλέπουμε ως μια κοινοπραξία εργολαβικά και πρέπει να το φέρουμε εις πέρας, οπότε γιατί δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ηθικά στοιχεία, ούτως ή άλλως θα ήμουν εθεροβάμων να θεωρούσα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Στην πολιτική. Κοίταξε, υπάρχει, δεν το, και πραγματικά τώρα δεν ψεύω ούτε τους συναδέλφους από την παράταξη, γιατί πραγματικά το θεωρούσα εξέλιξη που θα μπορούσε να συμβεί, γιατί ούτως ή άλλως έχουν και κόμματα από πάνω, θα λάβουν εντολές. Δεν είναι όπως εμείς που μπορεί να μην έχουμε τους πόρους, ούτε τους ανθρώπινους, ούτε τους οικονομικούς, αλλά έχουμε συνέπεια λόγων και έργων, γιατί είμαστε εμείς. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο οποιοδήποτε άλλος, τα ονόματά μας τα ξέρουμε και αυτοί είμαστε. Οπότε ήταν λογικό να γίνει κάτι, οπότε δεν τους ψέω. Από εκεί και πέρα είναι το μετά τη σύμπραξη. Πώς ξαφνικά βλέπουμε ότι πόσο εύκολα αυτοί οι άνθρωποι καθίσανε στις θέσεις εξουσίας και πόσο δηλαδή τους ρούφηξε ήδη αυτή η καρέκλα και συμπεριφέρονται με έναν οριζονικό και αυταρχικό τρόπο. Αυτό είναι το λογικό. Δεν είναι η σύμπραξη. Μπορείς να κάνεις κάποια σύμπραξη και μετά να κρατήσεις τις αρχές σου, να κρατήσεις, ας πούμε, τις ιδέες σου, να κρατήσεις, ας πούμε, και να βάλεις και τους όρους. Εδώ πέρα είδαμε τίποτα. Και είναι σαφές αυτό, γιατί κοιτάξτε να δούμε. Το 2014 είχε γίνει άλλη μια σύμπραξη, η οποία είχε γίνει πριν τις εκλογές. Είχε γίνει η αφομοίωση της παράταξης Κούπα από την παράταξη Τζουλάκη, το μοναδικό στόχο, την εξολόθρευση της παράταξης της δικιά μας. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Ο Κούπας να βρίζει τον Τζουλάκη επί 4 χρόνια, 10-14 μηνύματα και ξαφνικά παραμονή των εκλογών, γιατί συνειδητοποίησαν ότι μόνο έτσι μπορούν να μοιράσουν τις θέσεις. Οπότε, γιατί να μην ξαναγίνει αυτό και μετεκλογικά με την οποιαδήποτε παράταξη. Μήπως τελικά στη Νέα Σμύρνη δεν έχει Πασόκ Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ένα. Γιατί άμα συμβαίνει 10 χρόνια τώρα. Αυτός ο διαχωρισμός έχει σταματήσει να υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στο κεντρικό επίπεδο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά εδώ πέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουμε να κάνουμε προσωπικότητες. Πρέπει να έχουμε να κάνουμε με την ακεραιότητα και του καθενός μας, έτσι. Όσον αφορά τα θέματα της δημόσιας ζωής. Στην προσωπική του ζωή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν σου κρύβω ότι μερικές φορές βρίσκω και συμπαθητικούς αρκετούς ανθρώπους. Αλλά το πολιτικό τους κύρος κρίνεται με βάση αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε δεν είναι θέμα διαχωρισμού πολιτικής, γιατί παιδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι τόσο πολιτικό, μάλλον κομματικοποιημένο. Είναι πολιτικοποιημένο, κατάλαβες. Δηλαδή, ποιος θα πει, δεξιός, αριστερός, κεντρός, ότι δεν θέλουμε καλά δημόσια σχολεία. Ποιος θα το πει αυτό. Ποιος θα πει ότι δεν θέλουμε καλούς παιδικούς σταθμούς. Ποιος θα πει ότι δεν θέλουμε τα ιατρεία μας και τα καπή μας να λειτουργούν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, ώστε να έχουν να απολαμβάνουν αυτά τα κοινωνικά αγαθά όλοι. Κανένας. Ούτε ο δεξιός θα σου πει κτλ. Κανένας δεν το πει. Απλώς μπορεί να έχουμε διαφορετική αντίληψη ότι δώστα έξω, εργολαβικά. Στο πώς θα φτάσει αυτό θα το αποτέλεσμα. Εκεί, ναι. Που τελικά βέβαια αυτή η αντίληψη κάποιες φορές είναι συνυφασμένη με το πώς βλέπεις και γενικότερα τους ανθρώπους. Έτσι. Γιατί το άλλο που καλούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή να κάνουμε συνέχεια να δίνουμε, να μας ζητάνε να ψηφίσουμε, να δίνουμε συνέχεια εργολαβίες επειδή είναι αποψηλωμένη η στελέχωση του Δήμου. Και μάλιστα είναι αποψηλωμένη για δύο πράγματα. Γιατί η Δημοτική Αρχή φρόντισε με τον καινούριο κανονισμό, ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Άμα δείτε τι θέσεις προβλέπει μέσα
είναι ένα copy-paste από κάποιο χωριό το Φέραντζι. Έχουν οι υπογραφέ στη Νέα Σμύρνη σε χωριό. Νομίζω ότι η Νέα Σμύρνη είναι το χωριό του. Δεν είναι το χωριό του η Νέα Σμύρνη. Άμα δείτε θέσει για. Τέλος πάντων, ας μην το πάμε στο τελείως. Λοιπόν, έχουν κάνει μια συναλλαγή, τους κάνουν δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, ξαφνικά δημιουργούνται θέσεις προϊσταμένων χωρίς να υπάρχουν υφιστάμενοι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να κάνει δουλειά. Άρα πού οδηγούμαστε? Αυτομάτως είμαι προϊστάμενος, δεν έχω προσωπικό, τι κάνω? Φωνάζω μια εργολαβική εταιρεία να μου κόψει τους φοίνικες, να μου καθαρίσει τον δρόμο κτλ. Κτλ. Άρα ζημιώνεται η πόλη αυτό το πράγμα. Τώρα, και μας... καλούμαστε και μας λέει δεν το ψηφίζετε, μα τι να ψηφίζετε. Μας δίνεις μια πολύ ωραία πάσα με αυτό που λες με τις ιερογαλαβίες και με τις σχέσεις αυτές τέλος πάντων αυτού του τύπου. Βλέπουμε τώρα τελευταία και μάλιστα είναι πάρα πολύ φρέσκο, έχει γίνει λίγο ντόρος θα έλεγα, με το πόσο έχει εισβάλλει στις υπηρεσίες και στους οργανισμούς του Δήμου η οικογενειοκρατία και με εισαγωγικά και χωρίς. Δηλαδή είναι σαν ο Δήμος να διοικείται από οικογένειες. Δύο, βαριά. Δεν ξέρω τι ακριβώς που αναφέρεσαι, αλλά υπάρχουν οργανισμοί και υπηρεσίες του Δήμου που δυστυχώς αυτό ισχύει. Δηλαδή, η συμπολίτευση λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί να εξασφαλίσει, νομίζω ότι είναι φεοδότης ο Δήμος. Δηλαδή, είναι μια αντίληψη τελείως αρρωστημένη και σου λέει, ωραία, θα κόψω τα κομμάτια για να τα μοιράσω. Καταρχάς ξεκινάω από τους δικούς μου, τα παιδιά μου κτλ. Και αυτά. Αυτούς που πρέπει να εξυπηρετήσω σε δεύτερη φάση και μετά πουλάω εκδούλευση στους πολίτες ή ακόμα και τους τρομοκρατώ ώστε να εξασφαλίσω την ψήφο τους. Υπάρχουν και βεβαίως υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά ας πούμε κάτι άλλο που φτάσουμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι και παράνομος ο τρόπος που προσλαμβάνονται όλοι αυτοί. Δηλαδή, δεν πληρούνται σε καμία περίπτωση οι διαδικασίες για να, και εδώ μιλάω από την οπτική γωνία του εργαζομένου. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται ως όμοιροι δημιουργητές με συμβάσεις ανανεούμενη συνέχεια, οι οποίες αυτές, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ανανεώνονται ως εργαλείο που επί της ουσίας, τους κρατάει έτσι σαν... Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, εχμάλωτος. Πρέπει και λίγο οι άνθρωποι που πηγαίνουν να εργαστούν να αντιλαμβάνονται ότι καταπατώνται και τα εργασιακά τους δικαιώματα βάναυσα. Άλλο αν ο άλλος το χρησιμοποιεί και φτιάχνει το στρατό του, στον πολιτιστικό οργανισμό Φερρυπίν, ο Χατζατουριάννη, έτσι. Ακόμα και οι νέοι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτή τη στιγμή εργαλειοποιούνται από κάποιον για να μπορέσει να φτιάξει και να έχει στη διάθεσή του ένα στρατό τον οποίο τον διοχετεύει, ας πούμε, μέσα στην πόλη ανά πάσα στιγμή. Οπότε έχει διπλή, είναι αμφίδρομο αυτό το πράγμα και λειτουργεί και στις δύο περιπτώσεις βλαπτικά για την πόλη μας και για τα ίδια τα παιδιά αυτά. Εγώ ξεκινάω από τα παιδιά αυτά. Μακροπρόθεσμα σίγουρα είναι εγώ, πολύ... Εγώ δεν ξεκινάω από την εξουσία που τα εκμεταλλεύεται, εγώ ξεκινάω από τα ίδια τα παιδιά που δεν ζητάνε και δεν διεκδικούν δίκαιες, σωστές συμβάσεις, προσλήψεις, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει αυτό, δηλαδή βλέπεις φως στο τούνελ? Κοίταξε, καταρχάς ο πολιτιστικός οργανισμός, αν με ρωτήσεις για τον πολιτιστικό οργανισμό... Γενικά για όλο, δηλαδή αν αυτή η φιλοσοφία και αυτά που γίνονται, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάθαρση, να γίνουν όλα όπως πρέπει να είναι. Πρέπει να καταργηθεί πλήρως, καταρχάς, επειδή λέμε για το παράδειγμα του πολιτιστικού οργανισμού, δεν έχω κάποια αιμονή με τον πολιτιστικό οργανισμό, ούτε με τον πρόεδρο, αλλά εκπροσωπεί ό,τι το πιο, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που περιέγραψα πριν στη χειρότερη μορφή.
και στο τέλος βγαίνει, ας πούμε, αυτό το θέαμα που προσφέρεται, το οποίο έχει πληρωθεί απίστευτα ακριβά και εκματά μας ξαναζητάνε να το ξαναπληρώσουμε. Ο κόσμος όμως δεν μπορεί να δει και δεν είναι δουλειά του να δει. Αυτό είναι η δικιά μου δουλειά, να δείξουμε τι γίνεται από κάτω. Όλα αλλάζουν, βεβαίως. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Αλλά αυτός ο πολιτικός θα πρέπει να καταργηθεί και να ξαναστηθεί με σωστές διαδικασίες, νόμιμες διαδικασίες, με προσωπικό αξιόλογο, που η θέση του να είναι αυτή να προσφέρει και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει, που έχει ένα στόχο και έχει και μια αποστολή ο πολιτικός οργανισμός. Δεν είναι ο πολιτικός οργανισμός της, δεν ξέρω εγώ, ενός βουνού, ενός κοπιού, ναι. Δηλαδή εδώ πέρα, που και εκεί είναι πολύ σημαντικό το έργο, το οποιοδήποτε. Είναι τέλος διαφορετικό, ναι. Αλλά εδώ πέρα έχει να διαχειριστεί μια κληρονομιά τεράστια ο πολιτικός οργανισμός αυτού του τόπου. Αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν τη διαχειρίζεται, προσβάλλει. Ο πολιτικός οργανισμός μας προσβάλλει. Προσβάλλει την ιστορία της πόλης, την χρησιμοποιεί για να οικονομήσει, κάνοντας τα historic run κτλ. Δηλαδή, οι τίτλοι. Τι φοράει είναι εκεί πολύ πρέπει, ωραίοι. Ναι. Οι τίτλοι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Για να βάζουν το 10 ευρώ, ας πούμε, και να μπορούμε να στείλουμε events, ας πούμε, για να μπορούν να έρχονται και οι χορηγοί κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο ρόλος δεν είναι αυτός. Οπότε αυτή πρέπει να καταργηθεί και να ξαναθεθεί από την αρχή με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Το ότι είναι νομικό πρόσωπο του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. Με αυτή την ασέλεγη λειτουργία αυτή τη στιγμή. Όλοι οι οργανισμοί, αν δεν κάνω λάθος, έχουν την αυτονομία τους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τον οργανισμό, τον πολιτικό, που είναι ένα γιγαντωμένο πράγμα, έχει ξεφύγει τελείως. Και είναι, εκεί δηλαδή είναι η πηγή της διαφθοράς η οποία πρέπει να χτυπηθεί. Έτσι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και μετά πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είναι και το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιεί η Δημοτική Αρχή για να προσελκύει τον κόσμο. Αυτό χρησιμοποιεί. Σε όλα τα άλλα είναι, η απόδοσή της είναι δηλαδή τραγική. Εκεί πέρα σε αυτό που είναι το επικοινωνιακό της εργαλείο και το εργαλείο που μπορεί και χρησιμοποιεί για να δεσμεύει τον κόσμο, θα πάει καλά. Αυτά νομίζω για σήμερα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Ήταν έτσι... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πολύ χρήσιμη, θα λέγαμε. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εικόνα που κάνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε φίλοι μου. Αλλά επειδή είναι μια τρομερή προσπάθεια που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, να βγαίνουν νέοι άνθρωποι να μιλάνε, να πούνε πρωτοβουλίες, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουν να δημιουργηθούν και συνθήκες, να δοθεί βήμα. Και ήδη έχετε καλέσει και να καλέσετε και άλλους νέους και από τα σχολεία που καλέσετε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και είμαστε και έτσι υπηρέτες του κάτω πράξη, οπότε μας ταιριάζει. Κάνουμε πράξη και εμείς κάτι, ό,τι δεν γίνεται από άλλους. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον χορηγό μας, που είναι το Κοφιλό, στη Βενιζέλου. Έχουμε να φάμε τώρα ωραίο ντόνα τώρα. Εγώ το έφαγα. Δεν κρατήθηκα, το έφαγα στο διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωστή Αναγνωστόπουλο. Ήταν ακόμα ένα κάτω πράξη με τον Γιώργο Βαλασκατζή και το χρόνο τον Τάγιο. Καλό βράδυ σε όλους.